Να σας ευχαριστήσω όλους που είστε για μια ακόμη φορά εδώ. Να ευχαριστήσω και προσωπικά τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα, γιατί από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μας. Δεν θα σας πω για τη Λάρκο κι εγώ. Εγώ θα σας πω ότι ήρθαμε μικρά παιδιά εδώ και γεράσαμε, πήρασαν τα μαλλιά μας. Έρχεται τώρα μια κυβέρνηση να μας πετάξει σαν στημένες λεμονόκουπες. Σαν να είμαστε τίποτα. Ό,τι δεν προλάβανε να κάνουν το 14, επανέρχονται δημήτεροι τώρα οι ίδιοι άνθρωποι να το πετύχουν. Δεν θα τους αφήσουμε. Θα προσπαθήσουμε, θα αγωνιστούμε με όλους εσάς δίπλα μας να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Να ανατρέψουμε αυτή την τροπολογία που μας εξοντώνει και ηθικά και οικονομικά. Τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης μας συκοφαντούν παντού. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενωμένοι και αντιστεκόμαστε. Δεν θα κάνουμε πίσω. Θέλω να καταθέσω κάτι που συνέβη σήμερα. Δίπλα μου κυριολεκτικά σήμερα ο συνάδελφος από έκρηξη που συνέβη στο καμίνι, σε κοπή μετάλλου, κινδύνευσε να χάσει και τα δύο τα πόδια. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Τον πήγαμε στο ιατρείο εδώ της Λάρκο και το λέω για εσάς που δεν έχετε δουλέψει στη Λάρκο και δεν ξέρετε, γιατί όλοι εμείς ξέρουμε. Ο γιατρός του έκοβε με το ψαλίδι το κρέας για να τον βάλουμε στο ασθενοφόρο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σας καλώ όλους στις 13 του Ιούνιου, όλους, μα όλους στο Σύνταγμα. Είναι η ζωή μας. Το χρωστάμε στους πατεράδες μας, σε εμάς τους ίδιους, στις οικογένειές μας. Πρέπει να αγωνιστούμε, πρέπει να αντισταθούμε, να παραμείνει Λάρκο ως έχει.